ευχαριστούμε. Πάμε. Πάμε στη Χριστιάνα. Γεια σου, καλημέρα. Είμαστε πολύ καλά. Αχ, και καλώς τη Χριστιάνα. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα, μανούλες. Θέματα για νέες μαμάδες. Θέματα για νέες μαμάδες θέλουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο, θέμα σήμερα, πραγματικά. Γιατί οι νέες μανούλες έχουν πάρα πολύ μεγάλο άγχος το πώς θα υποδεχθούν το μωράκι τους στο σπίτι. Φαντάζει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από γιατί... τη δική μου ιστορία. Ναι, έχεις όλες τις ανασφάλειες. Ότι το έχουν ζήσει οι περισσότερες μανούλες. Βάζουμε το μωράκι, το φέραμε με το καρεκλάκι του αυτοκινήτου. Το αφήνουμε και κοιτιόμαστε. Είμαστε τώρα. Και τώρα τι γίνεται. Είναι η αλήθεια νερό. Είναι, παιδιά, ότι είναι τρομερά αγχωτική αυτή η εμπειρία. Ό,τι και να σου πούνε, όσα εγχειρίδια και να διαβάσεις, όσα βιβλία και να διαβάσεις, ό,τι και να σου πούνε οι άλλοι. Είναι σαν να μην ξέρεις τίποτα. Νιώθεις τέτοιο πανικό την πρώτη φορά που θα μείνεις με το μωράκι σου στο σπίτι, γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μια ζωή και είσαι ολοκληρωτικά υπεύθυνη για αυτή την καινούργια ζωή. Ευθύνη, ναι. Και νομίζω ότι παθαίνεις πανικούς. Εμείς, παιδιά, θυμάμαι, φέραμε τον Οδυσσέα, καλή ώρα όπως μας περιγράφεις και εσύ, και ξαφνικά ήρθε η ώρα του μπάνιου. Το σπίτι ήταν κρύο, δεν είχαμε προνοήσει να το ζεστάνουμε. Και δεν είχε και καν ζεστό νερό. Θυμάσαι, Γρηγόρη, που το πρώτο μπάνιο του μωρού το κάναμε με κρύο. Πώς δεν το πουδιάσαμε το παιδί, έχω πραγματικά. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ναι, είναι η Κωνσταντίνα Ινούση, είναι μέα από το imemea.gr. Είναι πάρα πολύ έμπειρη και μας δείχνει κανονικά τα πρώτα βήματα με το που μπει μες στο σπίτι, τι κάνει το ζευγάρι, πώς θα πιάσει το μωρό και συγκεκριμένα πώς να το φροντίσει. Γιατί ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ακολουθήσει, ειδικά με τον ομφαλό. Θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Μας θυμίζεις τώρα. Δύσκολες, αλλά... Καλώς ήρθες. Γεια σας. Είμαι η Νούσια Κωνσταντίνα Ημαία και ήρθα να σας δείξω φροντίδα νεογνού, πρώτη μέρα στο σπίτι σήμερα. Καλώς ήρθες, μικρέ μου. Εμείς θα σας δείξουμε σήμερα με τη βοήθεια του μεγαλύτερου αδελφού του Κωνσταντίνου, που πρέπει να εμπλακεί στη φροντίδα του νεομέλους, ώστε και εκείνος να νιώθει ότι είναι ένα κομμάτι δικό του, την πάνα, και θα δείξουμε πώς θα πρέπει να καθαριστεί τοπικά στα γεννητικά του όργανα. Αφαιρούμε μεγάλο μέρος αυτών με την πάνα ή χρησιμοποιώντας αγνά μωρομάντιλα. Σηκώνουμε λοιπόν το κορμό, βάζουμε προσεκτικά το χεράκι μας κάτω από το κεφαλάκι, φέρνουμε το μωρό μας αγκαλιά και πιάνουμε το αριστερό ποδαράκι βάζοντας το άλλο χέρι κάτω από το ποπό. Ελάτε να σας δείξουμε. Το σωστό πλήσιμο είναι από πάνω προς τα κάτω στο ποπό. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κρατάμε έτσι το μωράκι, θα ρυθμίσουμε το νερό ώστε να μην καίει πολύ και θα βάλουμε το παιδάκι κάτω από το τρεχούμενο νερό και θα πλύνουμε τα γενετικά όργανα πολύ καλά. Αφού έχουμε ξεπλύνει καλά το μωράκι, παίρνουμε την πετσέτα και σκουπίζουμε τις πτυχώσεις πολύ καλά να τις στεγνώσουμε. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε το μανταλάκι του ομφαλού, όπως το λέμε λαϊκά, και πρέπει να το φροντίσουμε μέχρι να πέσει. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ότι παίρνουμε μια καθαρή γάζα, ινόπνευμα και κάνουμε περιμετρικά γύρω-γύρω από τον ομφαλό. Ανοίγουμε την πάνα καλά, πιάνουμε τα ποδαράκια του μωρού μας, σηκώνουμε τη μεσούλα απαλά, παίρνουμε το μπροστινό μέρος, κλείνουμε καλά περιμετρικά την πάνα και γυρίζουμε και την πανούλα για να εμφανιστεί το μανταλάκι του ομφαλού, ώστε να πέσει όταν αποξεραθεί εντελώς. Το επόμενο πράγμα που κάνουμε είναι να κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ στο μωρό μας που θα το βοηθήσει και στους κολικούς. Χρησιμοποιούμε συνήθως αμυγδαλέλαιο. Ξεκινάμε από τη κυλίτσα του μωρού, πιέζουμε τη κυλίτσα και βοηθάμε έτσι στο να ηρεμήσει και να βγάλει τα αέρια του. Παιδιά, είναι τόσο φρέσκες οι εικόνες. Απλά θέλω να πω ότι δεν είναι δουλειά της μαμάς αυτή μόνο. Πρέπει να συμμετέχει και ο πατέρας. Γι' αυτό ήρθε το ζευγάρι, όπως είδες. Και έχω να πω επίσης ότι η ΜΕΑ λειτουργεί, έχει πάρα πολλούς ρόλους. Μπορεί να βοηθήσει και ψυχολογικά και να βοηθήσει και στο θυλασμό. Γιατί είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τις γυναίκες, το οποίο δεν γνωρίζουν όταν φέρουν ένα παιδί στον κόσμο. Και θέλει πολύ προσοχή το πώς θα θυλάσεις και πώς θα μπεις μέσα σε αυτό. Και το ξέρετε κι εσείς καλά, δεν ξέρω εσύ αν έχεις θυλάσει αποκλειστικά. Εγώ θύλασα
αποκλειστικά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, λόγω άλλων παραγόντων μετά. Έπαθε το παιδί παλινδρόμηση κτλ. Ειδικά ο δεύτερος και δεν μπόρεσε να συνεχίσει το θυλασμό. Αυτό που θέλω να πω είναι στις μανούλες, παιδιά, χαλαρώστε. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο καλού ή κακού γονέα. Όλοι τα καταφέρνουμε στην πορεία. Απολαύστε αυτές τις υπέροχες, μοναδικές πρώτες ημέρες με τα μωράκια σας στο σπίτι. Τα βλέπω, τα λαχταρώ, τα θέλω. Μου λείπουν. Στο Γρηγόρη, πες το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και την Κωνσταντίνα Νούση. Πάμε σε διαφημίσεις. Εννοείται. Πάμε σε διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε.